Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, καθώς δωρεάν γνώσεις στην αστροφυσική απέκτησαν 153 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων της Κρήτης στο πλαίσιο του πρώτου σχολείου αστροφυσικής Κρήτης που διοργανώθηκε βέβαια από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Υπήρξε βέβαια και μία συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης από τον Μάρτιο μέχρι και το Μάιο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, ο οποίος είναι διευθυντής του αστεροσκοπείου του Σκίνακα. Πριν από κάποιους μήνες βέβαια είχαν παρουσιάσει το πρόγραμμα. Να σας καλησπερίσω, κύριε Χαρμανδάρη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, τι κάνετε? Μια χαρά, θετικό το πρόσημο, 153 μαθητές. Εν τω μεταξύ, υπερδιπλάσιος και ο αριθμός των παιδιών που θέλαν να συμμετέχουν. Ναι, ακριβώς. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε όλους τους μαθητές που θέλησαν να συμμετάσχουν. Οι συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης κάναμε την επιλογή. Οι αιτήσεις όλες ήταν πολύ καλές, οπότε η επιλογή έγινε κυρίως με κριτήρια χωρικά. Θέλαμε να εκπροσωπηθούν ή δυνατόν όσο περισσότερο γινόταν μέρη από όλη την Κρήτη. Γι' αυτό και είχαμε τελικά και μαθητές και από τους 4 νομούς, από 48 λύκια της χώρας, μαθητές της πρώτης λυκείου και κυρίως μαθητές της δευτέρας λυκείου. Περισσότερες κοπέλες από ότι αγόρια. Α, ναι. Μας δίνετε και αυτό το στοιχείο, περισσότερες κοπέλες. Ναι, ναι, περισσότερες κοπέλες. Το περιμένατε αυτό? Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το περίμενα, γιατί οι κοπέλες είναι και πιο επιμελείς. Και ίσως τα αγόρια σκέφτονται πιο πολύ το ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία. Σωστά, από από είναι τον και ουρανό. Αυτό. Είναι και πιο ρομαντικές. Οπότε, όχι, ήταν και πήγανε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία για μας. Ήμασταν συνάδελφοι ερευνητές από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και καθηγητές από το Τμήμα Φυσικής. Κάναμε αυτές τις διαλέξεις. Αλλά ήταν περισσότερο, συζητήσαμε με τους μαθητές, οι οποίοι μετά το τέλος κάθε διάλεξη είχαν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Τις κάνανε και διαδικτυακά στη συνέχεια. Πόσο εξειδικευμένες ήταν οι ερωτήσεις, πόσο ψαγμένες ήταν οι ερωτήσεις των παιδιών? Εξαρτάται, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχουν πραγματικά, ήταν σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται και υπάρχει η δυνατότητα σήμερα με το διαδίκτυο να βρεις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πολλοί από αυτούς ήταν πραγματικά ψαγμένοι. Άλλοι κάνανε βασικές ερωτήσεις, οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί ήταν πρόκληση και για εμάς τους ίδιους να τις απαντήσουμε με τον πιο απλό τρόπο, έτσι ώστε να πιστούν αυτοί που κάνουν τις ερωτήσεις ότι λέμε την αλήθεια και να μην μας πάρουν απλώς κατά γράμμα. Λοιπόν, αυτό πάντα είναι μια πρόκληση. Βέβαια, 8 διαλέξεις, σωστά κύριε Χαρμανδάρη? Ήταν 8 Σάββατα, ναι, 8 δύο ώρες διαλέξεις με ερωτήσεις στη συνέχεια. Ναι. Υπήρξαν μετά εξετάσεις για τα παιδιά που επιθυμούσαν να ακριβώς το εξειδικεύσουν περισσότερο? Εμείς δεν είμαστε έτσι υπέρ των εξετάσεων. Τα παιδιά ήδη δίνουν πολλές εξετάσεις. Απλώς θεωρήσαμε ότι για κάποιους μαθητές οι οποίοι μπορεί να θέλανε να τεστάρουν τι είχαν καταλάβει. Σωστά. Τους δώσαμε τη δυνατότητα, συνδεθήκανε μόνοι τους διαδικτυακά, δεν είχαν επιτήρηση, τους δώσαμε μια μισή ώρα περίπου να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις, απαντήσανε σε αυτές τις ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι εδώ τις αξιολογήσαμε, βγάλαμε τους 5 πρώτους, ναι. Και αυτό δεν ήταν έτσι πολύ εύκολο, ήταν 4 μαθητές από το Ηράκλειο και ένας από το Ρέθυμνο. Ο κύριος, θα ήθελα να πω τα ονόματα γιατί είναι να τα πείτε τα ονόματα, βέβαια. Ήταν ο Αλέξανδρος ο Παιδιαδητάκης από το πρότυπο πειραματικό στο Ηράκλειο, ο Αδάμο Βαμαστοράκης από το δεύτερο λύκειο Ηρακλείου, ο Νικόλας ο Τακμάκας, πρώτη λυκείου μάλιστα, από το πρώτο λύκειο Ρεθύμνης, η Αντωνία η Χαραλαμπάκη από το πρώτο λύκειο Ηρακλείου και η Νικολέτα η Μαυράκη επίσης από το πέμπτο λύκειο Ηρακλείου. Και οι 5 αυτοί μαθητές πήραν δώρο, εκτός από τη γνώση που έλαβαν όλοι, 3 βιβλία αστροφυσικής από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και οι 3 πρώτοι, όπως είχαμε πει και πριν από μερικούς μήνες, θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν 2 βράδια κάνοντας αστρονομικές παρατηρήσεις πάνω στο αστεροσκοπείο Σκίνακα μέσα στο καλοκαίρι. Θα δούμε το πρόγραμμά τους, πότε τους βολεύει. Μάλιστα. Και υποχρεωτικά φυσικά θα πρέπει να περάσουν και από τα λόγια για αντικριστό και γαλακτοβούρο. Βέβαια, αυτό είναι προϋπόθεση. Μάλιστα, αυτό δεν είναι γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Χάρη στο Δήμο Ανογείων υπάρχουμε άλλωστε εκεί πάνω στην περιοχή, οπότε είναι πολύ σημαντικό να και όλοι από το Ηράκλειο να περάσουμε και να περάσουμε ένα απόγευμα όμορφο στα Νόγια. Και το μεγάλο στοίχημα βέβαια κύριε Χαρμανδάρη και ο στόχος είναι να καταστεί θεσμός το σχολείο αστροφυσικής. Νομίζω ότι όλοι ήταν μάλιστα στην τελετή λήξης, ήταν και ο κύριος Αντιπρίτανης, ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος έδωσε και αυτό το στίγμα του με τον ενθουσιασμό. Οι ίδιοι μαθητές
μας αξιολογούν. Έχουμε δώσει μια φόρμα με 30 ερωτήσεις όπου οι μαθητές βάζουν τα σχόλιά τους γιατί μας ενδιαφέρει να βελτιωθούμε. Αλλά το συμπέρασμα μέχρι στιγμής είναι ότι σχεδόν όλοι από αυτούς θα συνιστούσαν το σχολείο σε ένα συμμαθητή τους για να το παρακολουθήσει. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε και του χρόνου και για πολλά χρόνια ακόμη. Ανάμεσα στο Αντικριστό των Ανογείων και στα Θαλασσινά της Πλάκας στην Ελούντα, τι διαλέγει ο κύριος Χαλμανδάρης? Κοιτάξτε, εγώ είμαι περισσότερο, όπως λέω, η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο κατοικείται κυρίως από κρεατοφάγους από ό,τι από ψαράδες. Οπότε παρά το γεγονός ότι η ταβέρνα ο Γιώργος στην Πλάκα είναι πάρα πολύ καλή και τον Γιώργο και τον Τζιοβάνι τον ξέρω χρόνια τώρα, νομίζω ότι το κρέας των Ανογείων, το τυρί και το γαλακτομπούρεκο είναι πολύ πιο μοναδικό. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω Ελούντα, Πλάκα, για να πάμε ένα-ένα. Μην έχει κανείς παράπονο, συμφωνείτε. Σωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν,